Φαγώθηκε. Τι κάνει. Έχει σκύψει αγάπη κάτω το κεφάλι της. Και κοιτάει έτσι. Τώρα γιατί δεν έχουμε ένα χαλί κάτι. Λες και τη μαλώσανε. Έχουμε χαλί. Στο κινητό είμαι. Δεν ακούω κάτι. Α. Ωραία. Τι γίνεται. Να κάνουμε το χθεσινό κόνσεπτ που λέγαμε. Δεν μου γίνεται. Το σκεφτόμουν. Κάτι γίνεται με αυτό το μικρόφωνο. Είμαστε με την αγάπη, παιδιά, χθες στον δρόμο. Μην πεις πιο ραδιόφωνο. Όχι, δεν θα πω πιο ραδιόφωνο. Την πηγαίνω σπίτι, παιδί μου. Και πετυχαίνουμε ένα ραδιόφωνο μουσικό. Και καθόλου εκρηκτικό. Εκεί έγινε η διαπίστωση για μία ακόμη φορά. Γιατί και οι δύο το έχουμε σίγουρα προσέξει πάλι. Ότι όλος ο κόσμος. Ναι, στα μουσικά ραδιόφωνα. Όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ότι εδώ πέρα είμαστε. Ναι, τέλος πάντων, στα μουσικά ραδιόφωνα ναι, έχουν μία μεγάλη χαρά. Ναι, επικρατεί, ρε παιδί μου. Μία εφορία. Μία εφορία διαρκείας, θα λέγαμε. Σαν να. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Κατάλαβες. Κάτι. Ότι κάτι σα κρύβει. Και μπορούμε τώρα έτσι. Πολύ στα πρόχειρα να στήσουμε με τη βοήθεια και της μουσικής βέβαια ένα κόνσεπτ. Είναι αυτό το αχ τι καλά που είναι όλα εδώ πέρα. Νίκο τι ωραίο απόγευμα Παρασκευή. Πες ένα τραγούδι. Πες ένα τραγούδι. Πες ένα τραγούδι από αυτά που παίζουν αυτά τα ραδιόφωνα. Τώρα έτσι δεν μου έρχεται κάτι. Τι αβάλω. Έτσι ένα. Τώρα δεν μου έρχεται τίποτα. Καλά δεν έχει σημασία τραγούδι. Σημασία έχει το τι λένε αυτοί. Τέλειο απογευματάκι Παρασκευής. Πολύ κίνηση στο κέντρο, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Είμαστε όλοι εδώ παρέα. Αυτό είναι για να κρατήσουμε στροφιά για τις επόμενες 5 ώρες. Λένε αυτοί, εμείς θα πούμε για τα επόμενα 40 λεπτά. 45. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αφού άλλος πετσόκοψε την εκπομπούλα μας. Με πολύ θετική ενέργεια, με πολύ κέφι. Τι έβαλες τώρα. Νίκη Μινάζ, βέβαια. Δηλαδή από όλα έβαλες αυτό. Δεν ξέρω, μου είδε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά είναι ρε παιδί μου σε μια φάση. Είναι αυτό που σου λέω, παιδί μου. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτό. Όπου παίζει μουσική, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Αυτή χαρά, ναι. Φίλοι μου. Δηλαδή. Όλοι εκεί έξω μας ακούτε. Στείλτε μας χαιρετίσματα από που ναι. Είστε. Στείλτε μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, είναι αυτό το οποίο έκανα γάμπη. Δηλαδή εκεί που είναι η μουσική στο τέρμα, ας πούμε, και παίζει έτσι. Ναι, παιδί μου, αυτό το πράγμα και λέει. Απόγευμα Παρασκευής. Στην χειμωνιάτικη Θεσσαλονίκη, αλλά με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Είμαστε εδώ και σας κάνουμε παρέα. Εδώ πέρα, στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένας μετεωρίτης πλησιάζει την πλατεία Αριστοτέλους και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίκη Μινάζ. Δεν έχει σημασία ότι βρέχει. Είναι όλα καλά, έχουμε πολύ καλή διάθεση. Χαμός τη μισκή, κλειστή, εγνατή, άλλα. Έτσι. Φίλοι μου, είμαστε εδώ για εσάς. Θα περάσουμε ωραία, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Έτσι. Θα πούμε τα νέα μας, τα ζώδια. Έτσι. Και χαχαχά και χουχούλ την ώρα, εντάξει. Αυτό το πράγμα. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον πόλεμο με την Τουρκία. Μην ξεχνάτε την κλήρωση. Σας δίνουμε κρακεράκια για ένα μήνα. Και εδώ στο ρε παιδί μου. Επιστροφή στην κανονικότητα. Όλα είναι πολύ καλά σε αυτή τη χώρα. Όλα πάνε δηλαδή... καλά. Έξω μπορεί να είναι μαζεμένο πλήθος και να μαχαιρώνονται ο ένας με τον άλλον, αλλά για αυτούς δεν τρέχει τίποτα. Ξέρεις τι όμως. Δεν ξέρω αν πετυχαίνει, γιατί ας πούμε εμείς χθες. 2-3-10-2-7-4-8 για αρχικά να πούμε ανοιχτές οι γραμμές για εσάς. Αν συμφωνείτε με εμάς, ναι. Αν συμφωνείτε ότι αυτό το πράγμα, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται εκνευριστικό. Να θέσετε κάποιο άλλο θέμα συζήτηση. Εδώ είμαστε για όλο, εγώ, δεν έχουμε θέμα. Αυτό το αντέχω. Δεν μπορώ. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. Είναι απίστευτη χαρά. Είναι το νερό. Είσαι κανένας απροβλημάτιστος που δεν έχεις τίποτα να κάνεις στη ζωή σου. Απροβλημάτιστος, καλό, βαθύ. Κάνεις 2 ώρες και λες, όπα, εδώ είμαστε. Ή δεν νιώθεις. Δεν νιώθω γλου. Θεωρώ ότι είναι κάποιο κόνσεπτ που μπαίνουν στο ρόλο απλά. Αυτό. Κρεμάσαμε το ρολόι. Ας το διάλογο, τώρα το είδα. Κι εγώ. Συγκινητικό. Αχ, τέλεια! Τώρα το απόγευμά μου είναι ακόμα καλύτερο. Με καφέ στο χέρι και ρολόι στο χέρι. Έτσι, ελπίζουμε να είναι και το δικό σας απόγευμα καλύτερο. Συντονισμένοι εδώ. Αν είναι, θα στο φτιάξουμε εμείς. Έτσι, εννοείται. Σήμερα 103,4. 5 κουτιά μορομάντιλα θα δώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Μόνο για εσάς. Τέλεια. Με τα καλύτερα τραγούδια της πόλης. Ακούμε ωραίες μουσικές, ναι. Ανεβαστικές. Έτσι, έτσι. Πάρα πολύ όμορφα γιατί είμαστε στον προθάλαμο του σουκού. Ναι. Ένα σουκού το οποίο προβλέπεται καυτό με πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα περάσουμε τέλεια, θα βγούμε. Τέλεια. Θα κινήσουμε την αγορά.
Γενικότερα θα είμαστε και ό, με γεμάτη θετική ενέργεια και θετική διάθεση, γιατί μπορούμε! Και όλο αυτό προέκυψε εντωμεταξύ με την αγάπη μας χθες στο αυτοκίνητο, μέσα σε μια ζωχάδα και δύο. Οκ, okay, γιατί είναι στο σβήσιμο της ημέρας. Ναι, εγώ πεινάω, η αγάπη ωραία το κεφάλι της. Οκ, okay, μέχρι να την πάω σπίτι. Και εκεί που γυρίζουμε τους σταθμούς και μαλώνουμε με την αγάπη για το τι θα πέσει μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί έχω ένα θέμα, δεν μπορώ να κουμπάνω το ραδιόφωνο στα μάξι. Μόνο συγκεκριμένα άτομα μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, και η αγάπη παρέβει αυτό τον, αυτή την κατάσταση. Και ξαφνικά πετάγονται αυτοί. Εντάξει, που είναι πολλά μουσικά ραδιόφωνα στην πόλη, δεν είναι ότι δίνουμε κάποιον στεγνά, ας πούμε. Και μια τέτοια. Ένα ενθουσιασμό, ένα τέτοιο πράγμα. Μα τρομάξαμε, δεν είναι. Δηλαδή, κοιταχτήκαμε λίγο. Ναι. Τι γίνεται. Σε 4 ώρες τελειώνει ο κόσμος, αλλά για τις επόμενες 3 θα είμαστε παρέα μαζί σας. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλά. Και μετά πέσαμε στον άλλον. Που εμένα μου αρέσει βέβαια ο συγκεκριμένος σταθμός. Ο ερωτικός. Α, καλά. Ο ερωτικός είναι ωραίος. Έχει ωραία τραγουδία όλες τις ώρες, ναι. Αλλά είναι ρε παιδί μου η άλλη εκδοχή του ραδιοφώνου. Δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Εκεί είναι Nirvana. Εκεί είναι. Όχι, είναι κλάμα, ναι. Κανονικά. Όχι, δεν τα αντέχω αυτό. Δεν μπορώ αυτό. Και περιμένω. Είναι χειρότερο. Προτείνω το άλλο. Και περιμένω να έρθει. 2-84-38 μπορείτε να καλείτε. Να μας πείτε αν συμφωνείτε με εμάς. Ότι όντως σημαίνει αυτό. Το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Ποιος το έχει κάνει, δεν είχα δει ένα βιντεάκι. Ο Τσουβέλλας. Ναι! Το, ξέρω, το έβλεπα με το Στέργιο όταν πηγαίναμε Βόλο. Το είδαμε. Το είχαμε βάλει σε όλο το ταξίδι. Ναι. Και το έκανε ακριβώς. Και, ξέρετε, και το αθλητικό έχει πετύχει φουλ. Το έχει πετύχει πάρα πολύ. Όντως, όντως. Είναι φοβερός Τσουβέλλας. Αλλά δεν παίζει στον αέρα αυτό. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν παίζει. Όχι. Τι μη φύση, μη χύση, μη πάρει. Ναι, ήταν ακριβώς αυτό. Ωραίο. Ακριβώς. Ωραίο. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτό είναι ενθουσιασμό. Το αθλητικό ήταν ωραίο. Πώ το βλέπει όταν τα δεπέκτη. Ναι, πώ το βλέπει το Ραμπίνιο. Θα το δούμε, θα το δούμε. Και είναι κλασική απάντηση που λέει επειδή μου παραγωγό και έχει δίκιο Τσουβέλλας σε αυτό. Που όταν, ας πούμε, δεν πολύ θέλει να πιάσει κουβέντα και να αναλύσει, θα το άλλωσε, θα το δούμε. Εντάξει, δεν σκαλά. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι έγινε, τι να γίνει. Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Πώς το βλέπει, Ντάδε. Μια χαρά, θα το δούμε. Πού είναι το Ραμπίνιο. Καλό, καλό Τσουβέλλας. Δεν έχουμε δει ακόμη, αλλά εικάζω πω είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Γιατί όλα είναι καλά σε αυτό το απόγευμα Παρασκευή. Πού είστε, βρε υποτονικά πλασματάκια. Πού είστε, βρε υποτονικά πλασματάκια. Πού βρίσκουμε, εντάξει. Πού είστε και δεν καλείτε 2-3-10. Έχουμε γυρίσει γραμμές βασικά πέρα. Ο φίλος Χρήστος λέει ότι τους έχουμε κάνει κεφάλι. Γιατί ρε εσύ. Φιγάρε, τους έχουμε κάνει κεφάλι. Μα ίσα-ίσα, εμείς είμαστε εδώ για να σας ψυχο. Νίκο, τι κάνεις. Έσβησε τα φώτα. Μάλιστα. Είμαστε εδώ για εσάς, για να. Για πολύ να γυρνάτε μαζί μας. Γυρίσαμε τις. Όχι, πολύ δυνατό. Όχι, θα κοιμηθούμε τελώς. Δεν κοιμηθούμε. Γυρίσαμε τις γραμμές. Ναι, αλλά. Αλλά εκεί. Δυτίκες, δεν βγαίνω στον αέρα. Ναι, Χρήστο. Χρήστο. Δεν ξέρω. Ίσα-ίσα, εμείς έχουμε πολλή ενέργεια. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται. Άιντε, πλασματάκια, όπως λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος εδώ. Υποτονικά πλασματάκια. Έρχεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ ωραίο. Με κακό καιρό, αλλά δεν πειράζει, εμείς δεν πτωούμαστε. Γιατί θα πάμε μια εκδρομή. Βροχάει έξω τώρα, γιατί όταν ήρθα έριχνε. Θα πάμε μια. Βρωμούλα. Θα πάμε μια βρωμούλα. Θα πάμε μια εκδρομούλα. Μια βρωμούλα. Μέχρι. Μέχρι πού? Την Τούζλα. Ούτε εκεί, γιατί βλέπω. Όποιο μπορεί θα πάει μια εκδρομούλα. Θα πας εκδρομούλα. Οι υπόλοιποι θα στηρίξουν την πόλη. Γιατί είναι μια πολύ ωραία και ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης. Συμβαίνουν διάφορα πραγματάκια καθημερινά εδώ πέρα. Εσύ και ο Φιλιππίδης, ναι. Μια πολύ normal πόλη, γενικότερα. Θεσσαλονίκη ή πιο ερωτική πόλη. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ανάπτυξη, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αλήθεια είναι αυτό. Δουλειές, είναι όλα τέλεια, όλα τέλεια. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τα λεφτά. Ξέρω, πραγματικά. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Χθες τι έκανες. Τι έκανες. Το βράδυ. Καλά εσύ. Τι πράγμα. Ω, έλα Γιώργη. Σταμάτα το Γιώργη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα, τι γίνεται. Έλα ρε κλεωμένη. Ο Χρήστος τελικά δεν ανοίγει γραμμές, τι γίνεται. Δεν προλάβαμε, σήμερα είχαμε δηλώσει από ο Βικελίδης, δεν είχαμε το χρόνο. Φοβάται. Από Δευτέρα πάλι. Από Δευτέρα θα ανοίξει μια φορά την εβδομάδα θα ανοίξει γραμμές. Τι να κάνω. Φοβάται μην πετύχω την εντεκάδα γι' αυτό. Για πες την εντεκάδα ρε κλεωμένη να δούμε αν θα την πετύχεις. Δεν μου λες ο Βέλεφ παίζει τελικά ή όχι. Όχι, δεν θα παίξει. Τελείωσε, την έκλεισα. Λοιπόν. Για πες. Έμαν. Άσε τις στάνταρ τις θέσεις. Μπροστά θέλω να μου πεις που εκεί είναι που καίει. Άσε τα υπόλοιπα τα ξέρουμε κι εμείς. Α, μπροστά θέλεις. Α, μπράβο. Από τη μια μεριά ο Φετφαντζίδης, από την άλλη πλευρά ο Μαντσίνη. Ναι.
την κορυφή ο Ιντέγε. Ναι. Και πίσω από τον Ιντέγε ο Ντιγκινί. Αυτό είναι το ιδανικό σχήμα. Ο Ντιγκινί μπορεί να παίξει πολύ καλά δύο θέσεις, όχι πέντε θέσεις. Μπορεί να παίξει καλά πίσω από το center four και δεξιός εξτρέμ. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά. Όπου άλλο τον βάλει ο προπονητής είναι σαν να τον, να τον αχρηστεύει. Και στα τελευταία παιχνίδια τον αχρήστευσε. Δεν φταίει ο Έλλην, κάποιοι πρέπει να του πούνε πού ακριβώς παίζει την κοινή. Λοιπόν, ο Γιώργαρος βέβαια ο Δελιζίσης θα παίξει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ρόουζ, αλλά επιμένω εγώ και μια ακόμα αλλαγή θέλω να δω. Θέλω να δω και τον Ούγκο Σόουζα δεξιό πιστοφύλακα και να μείνει ο Σουηδός λίγο έξω, γιατί τον βλέπω ότι είναι, παιδί μου, έχει τέτοια κούραση πάνω του, λες και δούλευε κομπρεσέρ τόσο καιρό. Πρέπει να κάτσει λίγο στον πάγκο. Όσον αφορά για τον μπάσκετ, εγγύηση είναι η παρουσία του κυρίου Αρβανίτη. Αυτός είναι άνθρωπος κοινής αποδοχής. Ναι. Και τα χρήματα που θα μαζευτούν, όσο γρήγορα και να μαζευτούν, γίνονται επειδή είναι ο κύριος Αρβανίτης. Αν δεν ήταν αυτός στον ερασιτέχνη, δεν θα μαζευόταν τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύεται ο κόσμος του Άρη και ξέρει ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί που πρέπει. Είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Τον έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος του Άρη, γι' αυτό όταν άκουσα το όνομά του, ότι είναι πρόεδρος του ερασιτέχνη, λέω ότι θα λυθούν τα προβλήματα αργά ή γρήγορα. Οπότε σε σύντομο διάστημα θα πάρει και κανένα δυο παίχτες ο Άρης που χρειάζεται. Και βέβαια όταν θα γυρίσει και ο Λευτέρης, η ομάδα θα είναι για πεντάδα που σου είχα πει το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί ο Λευτέρης πάνω σε αυτόν χτίστηκε η ομάδα φέτος. Ένα λουλούδι δεν φέρνει την άνοιξη όμως, να ξέρεις. Ναι, ο Λευτέρης φέτος είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Ο Μόρις είναι πολύ καλός, αλλά τραυματίστηκε γι' αυτός. Αν γίνουν και κανένα δυο αλλαγές, θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Όσον αφορά, τελειώνοντας Νίκο, ένα τραγούδι βέβαια θέλω να ακούσω έστω και το ρεφρέν για να το αφιερώσω στον ηθοποιό τον Παναγιώτη Πετράκη που είναι η μεγάλη μου συμπάθεια, τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ποιο τραγούδι ρε κλείω, να το έχουμε να το βάλουμε. Όχι, τραγούδι συγκεκριμένα από τον Σάκη Ρουβά το Θεό, οποιοδήποτε θέλει ο ηχολήπτης, αφιερωμένο μόνο, τον Παναγιώτη Πετράκη. Εντάξει, κλειωμένη. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, κλειωμένη μου, να είσαι καλά. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Πετράκης? Τον ξέρεις. Να πάμε τον ηχολήπτη να βάλει τραγούδι. Καλό αυτό, οκ. Παναγιώτης Πετράκης έπαιζε στο τέτοιο. Ποιος είναι? Ηθοποιός γνωστός. Και στις παραστάσεις παίζει. Στα μυστικά της ΕΔΕΜ έπαιζε. Κάτσε να γουγκλάρω, κάτσε. Ένα ντούκι. Ντούκι δεν είναι, αλλά εντάξει. Ωραία το πίσω. Δεν πάρα τον κρίνα από εκεί πέρα. Είναι αφιέρωση που πρέπει να κάνουμε. Θα βάλω Σάκη Ρουβά, βάλουμε μετά. Θα βάλω μετά τις 7. Όχι, το ζήτησε. 2-3-10-2-87. Ντούκι αυτός εδώ. Ντούκι, εντάξει, είναι γυμνασμένος. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια ανοιχτές γραμμές. Θέλετε να αφιερώσετε εσείς κάποιο τραγούδι σε κάποιον Έλληνα ηθοποιό, είμαστε εδώ. Προκειμένου να υλοποιήσουμε την επιθυμία σας, βεβαίως. Γιατί. Τι νομίζετε ότι είμαστε, κανένα αθλητικό ραδιόφωνο? Όχι, ρε! Τι λέτε τώρα! Εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Σοβαρευτείτε λίγο! Σε αυτό τι είμαστε, καμιά αθλητική εκπομπή! Το φοβερό ραδιόφωνο στον Όμιλο! Στην αίθουσα σύνταξης ο ΤΑΔΕ! Αφήστε τα αυτά τώρα! Αυτά είναι mainstream πράγματα! Εδώ μπαίνουμε γιόλο! Εντάξει! Σκαλέτα δεν υπάρχει! Πες τον Χολύπτη να εγώ η αγάπη και ο Χολύπτης! Ναι, πες το λίγο να ετοιμάσεις το... Χολύπτης! Τι με κοιτάς, βάλε κάτι. Παιδί, έλα λίγο. Παιδί, έλα λίγο. Μην έρθω από εκεί τώρα, κανόνισε. Αωάκι μου! Λοιπόν, όπα, κάτσε ρε Γιώργη. Κάτσε ρε Γιώργη με το μικρόφωνο. FM και όλα τα μηνύματα στο 54526. Δεν μου λες, θα προτυπήσουμε και εμείς σήμερα. Σε ποιο θέμα? Θα δώσουμε και εμείς προγνωστικά. Αφού σε κάθε εκπομπή προγνωστικά δίνω σε αυτό το ραδιόφωνο. Δηλαδή. Εντάξει. Κερνάμε! Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκινάμε το πρωί. Όλοι μπέρο μοιράζει λεφτά. Όλοι. Εντάξει, βάζετε 10 η ώρα με 12. Ακούτε το ψυχιατρίο. Έλειπε σήμερα ο Batman βέβαια γιατί πήγε στην πατρίδα μου. Ακούτε Λεμπέτ. Εντάξει, ακούτε Λεμπέτ Σταυροκόλκα που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση γενικότερα. Ναι, λοιπόν, πολύ καλά, εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό. Κάτι πήραμε. Λοιπόν, μετά 12 με 2 η ενημερωτική εκπομπή, η πρώτη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, η Τρόικα, ψιλοδίνουν. Ψιλοδίνουν κι αυτοί. Αλήθεια.
Ο Ζαγόρας δεν δίνει. Δεν δίνει εκεί πέρα. Μετά δώσατε από ό,τι άκουσα πριν. Τώρα πάω τώρα να έρθει κάτι. Έξω που ήμουν στην αίθουσα σύνταξη, κάτι πήρε το αυτί μου. Βεβαίως. Εγώ τώρα μαζί σου. Στην αχανία του σα σύνταξη, θα τα λέμε λίγο αυτά. Εδώ πέρα που μπαίνει μέσα στο ραντεβού και χάνεσαι. Θα δώσουμε κι εμείς κάτι. Θα δώσουμε, φυσικά. Στο δεύτερο μισάρο. Πάκο, εσύ δεν θα δώσω γιατί θα είμαι εγώ πάλι. Οπότε δεν θα δώσω. Ναι, δεν φτάνει όλο. Δεν ξέρω στη Μαρμίτα αν θέλουν να δώσουν κάτι τα παιδιά. Δίνουν και τα παιδιά και τα παιδιά. Το ραδιόφωνο που μοιράζει λεφτά. Κερνάμε. Κερνάμε. Αν σε λίγο φω, γιατί δεν μπορώ άλλο. Λίμπερο πίνει, λίμπερο κερνάει. Καλό. Γιατί. Γιατί το πιάνει γι' αυτό και πέφτει. Βλέπει τι κάνει. Άμα δεν το πιάνει, δεν θα πέφτει. Αλλά άμα το πιάνει και το κουνά, θα πέσει. Τι είναι. Ναι. Όχι τίποτα, κάτι είδα ένα μήνυμα. Ναι. Αυτό που όλοι κάνουν ταξίδια, τι γίνεται εσύ. Ταξίδια. Ποιος έφυγε πάλι. Κοινός γνωστός μας ήταν στην Ιταλία, τώρα μου λέει θα πάει αλλού. Μιλούσα μαζί του χθες. Μπράβο, ωραία, και εγώ μιλάω τώρα. Τα φιλιά μου, ακούει. Όχι. Προχθές βασικά. Εντάξει. Αν ακούει να είναι καλά, φίλο μου. Ανερχόμενος στον χώρο που εργάζεται. Σταμάτα. Γιατί σταμάτα ρε που μου βάζεις και χέρι. Σταμάτα, έλα, ξεβόλα. Είναι ανερχόμενος στον χώρο του. Λοιπόν. Κατ' εμέ, που έχω μάτι. Μην είσαι εσύ. Τι ακούμε ρε παιδιά. Γιατί. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής που είμαστε εδώ. Είσαι έτοιμος για σουκού. Για Κλεάνθης Φικελίδης, τι ώρα παίζετε, τρεις στην Κυριακή. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ώρα, τρεις. Πολύ πίκρα. Παλιά ήταν, να ξέρεις όμως, η prime time του ποδοσφαίρου. Ναι, τώρα δεν είμαστε παλιά, τώρα είμαστε στο τώρα. Έχει, κοίτα, πρόσεξε. Αυτή την ώρα τη φάγαμε πολύ. Στη Γάμα Εθνική. Ναι. Το θυμάμαστε, ναι. Έχει ένα καλό. Τελειώνεις νωρίς. Δεν είναι ωραίο, Νικό. Είναι καλό αυτό. Όχι, όχι. Άκουσε με λίγο. Δεν είναι ωραίο. Άκουσε με λίγο. Δεν είναι ωραίο. Και εγώ έτσι, και εγώ έτσι έλεγα. Δεν κόβεται τα λεπτά. Η αγαπημένη μου ώρα είναι εκεί, 7.30 6.30 έχει καθαρίσει την Κυριακή τώρα. 5 η ώρα τελειώνει το μάτς. Συνεντεύξεις τύπου δηλώσεις κτλ. 6.30. Γεια σας. Αν είσαι στο γήπεδο και σε όλα αυτά. Ναι. Τελειώσεις. Μετά έχεις αυτή την πίεση. Μία η ώρα πας στο γήπεδο. Εσύ δεν σε πιάνει η περένταση μετά το μάτς. Εμένα πιάνει πάντα. Η περένταση. Ναι. Η περένταση, αλλά όχι που να με επηρεάζει αρνητικά. Έχω μια περένταση. Μετά από παιχνίδι. 3-4 ώρες έχω επένταση. Ναι, αλλά όχι σε βαθμό να σε επηρεάζει αρνητικά. Το βράδυ δεν είναι ωραίο. Δεν είσαι μετά. Χθε το βράδυ, αγάπη. 6.30 έχει τελειώσει. Όχι, δεν είναι ωραίο. Το καλύτερο είναι 7.30. Τα παιχνίδια που είναι 7.30, μια χαρά. Και 8.30 είναι καλό. Και 8, εκεί, μετά τις 7. Καλά είναι και καλές είναι και κίνηση ώρες. Το πιο κακό από όλα είναι το 5 και 4. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Το αρνητικό είναι ότι στα παιχνίδια των 3 πας νωρίς στο γήπεδο. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε εμείς, λόγω δουλειάς. Τι μία η ώρα, ρε. Μία ώρα πρέπει να πας στο γήπεδο. Θα πάμε μία η ώρα. Τι έκανα. Χάλια. Καλά, τώρα εντάξει, ο Μάσμο τον Αστέρα Τρίπολη δεν θα πάμε σε αποδυτήρια για το Θεό, οκ. Αλλά... Ένα μεγάλο σπάουκ παίζει αύριο στι 7.30 στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα έχουμε μετάδοση για Λίμπερο 104, εννοείται. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να μην δεν υπάρχει. Βεβαίω. Και μετά. Έφυγε ο Σταύρο, είναι ήδη εκεί. Δεν αποκαλύπτω. Δεν δίνουμε στίγμα, σε παρακαλώ. Η επόμενη εβδομάδα όμω είναι. Καλά θα περάσει. Καλή μας υπομονή. Η επόμενη εβδομάδα θα κάνει γενικότερα, θα περάσει δύσκολη είναι η αλήθεια. Κάτι θα πρέπει να βρούμε να κάνουμε, δεν ξέρω. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με εναλλακτικά θέματα. Κάτι έχει φιλικό, κάτι έχει πριν το μάτι μου. Την εβδομάδα. Με την τέτοια. Εμείς δεν κάνουμε φιλικά. Με την Τζεσικά Σόφσκι. Με τη Λεύσκη δεν είναι. Όχι. Σίγουρα. Με την Τζεσικά είναι. Κοίτα με Λεύσκη. Με την Τζεσικά είναι. Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο Δημήτρη. καλησπέρα στο παρεάκι. Είναι ένα φανταστικό απόγευμα Παρασκευούλα. Πάμε λίγο. Στο κλίμα μπήκε ο Δημήτρης. Νάτος. Και αφού χθες ευχηθήκατε στην ανιψιά μου να σας ενημερώσω πως είμαστε μια χαρά. Και. Και. Θα έρθει κι άλλο λογικά. Δημήτρη, συμπλήρωσέ το. Δημήτρη. Και. Χαιρόμαστε όμως για την ανιψιά που είναι μια χαρά και ήταν στο νοσοκομείο τις προηγούμενες ημέρες. Καλό είναι αυτό. Να είναι πάντα καλά. Έχουμε να πούμε εμείς σαν εκπομπή. Και επίσης έχουμε να πούμε ότι θα πάμε στο πρώτο break και θα επιστρέψουμε και με. Προγνωστικά Super League, γιατί θα κάνουμε έτσι εδώ τη διαφορά και θα δώσουμε σήμερα σημεία. Μόνο εμείς. Μόνο μου τα λέω, δεν μου πω εδώ πλούς. Σ' ακούω πεντακάθαρα. Οπότε πάμε στο break και επιστρέφουμε. Δεν πιστεύω να έπεσε τόση ώρα στο διάλειμμα. Δεν πιστεύω. Να έκανα τι. Να έπεσε τόση ώρα στο διάλειμμα.
τι αντιτουριστικό στερεάγωνο, δηλαδή. Σήμερα γαρτάρω λίγο, δεν μπορεί. Αχ, Νίκο, γιατί είναι ένα απόγευμα Παρασκευής. Τρομερό! Αχ, όλο το παρεάκι είναι πολύ ικανοποιημένο με αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Πω, θα κάνω με τόσα βάτα, δεν μπορώ, δηλαδή. Να πάω να δουλέψω τέτοιο ραδιόφωνο. Ειδικά εσύ. Να σου πω κάτι όμως. Αν μπω στο mood. Μπορεί να κοροϊδέψει τόσο πολύ την εαυτό σου. Ναι, αν μου πει κάνει αυτό, το κάνω, ρε φίλε, πραγματικά. Πες μου να είμαι χαζοχαρούμενο, θα είμαι, δεν έχω θέμα. Το κόβουμε αυτό. Πλήρωσε με κιόλας όμως. Το κόβουμε αυτό. Είπα, πες μου να είμαι χαζοχαρούμενο και θα είμαι, δεν έχω θέμα. Κόβεται αυτό από τον Γιώση έξω ήδη αυτή τη στιγμή. Από τον δεύτερο εχολήπτη του. Από τον δεύτερο εχολήπτη, βεβαίως. Γιατί έχουμε και έναν εδώ που θα βάλει σε λίγο την αφιέρωση του κλεωμένη. Εντάξει. Πώς το λένε, σου Παναγιώτη Πετράκη. Παναγιώτη Πετράκη δεν πρέπει να έχει ακούσει το όνομά του σε αθλητικό ραδιόφωνο 2-3 φορές ποτέ στη ζωή του. Το άκουσε σήμερα. Αχ, τέλεια! Η Παρασκευή αφιερωμένη. Αφιερωμένη. Είναι εκπληκτικό. Στον Παναγιώτη Πετράκη. Η Σεβίλη δεν γράφεται. Δεν είναι λάθος γραμμένη. Έχουν γίνει σε ραδιόφωνα της πόλης. Ναι, η Σεβίλη είναι λάθος γραμμένη. Έχουν γίνει σε ραδιόφωνα της πόλης τόσα χρόνια φοβερά πράγματα. Άλλοι χαίρονται ενώ έξω μπορεί, ας πούμε, να έχουν τζάμι κάτω στο δρόμο και να βλέπουν, ας πούμε, ένας κύριος πυροβολεί έναν άγνωστο και εμείς πάμε να ακούσουμε My Baby. My Baby Shut Me Down, λοιπόν, εδώ πέρα. Τι συμβαίνει στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης είμαστε εδώ όλοι. Δύο άντρες βιάζουν μια γυναίκα και εμείς. Χοντρό, το παίρνω πίσω. Τι έγινε πάλι. Κάνε πως δεν υπάρχει. Τι, δεν μπορώ. Κάνε ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα μην ψάχνεις αλήθεια τραγούδι Σάκη. Όχι ρε. Θα βάλω την κατάλληλη υπόκρουση γιατί στα παιχνίδια του Champions League όταν κάνουμε τις προβλέψεις μας. Ναι. Βάζουμε τον του Champions League. Τότε θα βάλεις κλαρίνα. Του Τσαμπιολί. Τι θα βάλεις τώρα για Super League. Έχω εγώ, μην έχω. Βλακία θα βάλεις τώρα, είμαι σίγουρη. Λόγω ποιο από τα δύο. Αν τη βάλει ένα. Αυτό θα βάλω. Συντονιστείτε, δυναμώστε το ραδιόφωνο τώρα. Εμείς θα σας ανεβάσουμε. Ένα τραγούδι στο βίντεο κλιπ του οποίου παίζει και ο Δημήτρης Αλπιγκίδης, έτσι. Τι? Λοιπόν. Ποιο είναι? Ξεκινάμε. Κάνε τα κουμάντα σου εσύ. Τι είναι αυτό? Α, αυτό. Εντάξει, καλό. Τον σέβαζα και λαϊδόνι, αρχίζει το μάτς. Θα μου λέει τι είναι αυτό. Εντάξει, είπαμε, Ρενικό, φύγουμε κιόλας. Είναι σιγά, αγάπη, σιγά. Να πιάσει το μάτς. Να πιάσει τα μάτς, αγάπη Γαβριλίδου. Μισό λεπτάκι. Φύγαμε. Μισό λεπτάκι στην παρουσιαστή μου. Ναι, ναι. Να μπω λίγο στη τι ωραία που τα λέει. Αχ, είσαι τρομερή. Εδώ στο ραδιομέγαρο. Αχ, δεν μπορώ. Και πετάμε φοβερά, φανταστικά. Φοβερά. Εγώ σκέφτομαι να μείνω όλο το Σαββατοκύριακο εδώ. Να μην φύγω από εδώ σήμερα. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Τι λες. Να έρθω. Τι έγινε. Αγχώθηκα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ξεκινάω. Ξεκινάω κατά κάτω. Ξεκινάω, ωραία, λοιπόν. Αύριο. Αύριο. 5 και 4. Ναι. Σάββατο, 9. Ναι. 9 του Νοέμβρη. Στους φίλους μας στο Βόλο. Τα φιλιά μου στον εξωτικό Βόλο, στο Μονακό της Ελλάδας. Ρε, το έχει κάνει εκεί ο Αχιλλέας ο Μπέος, μια πόλη στολή δικό. Αλήθεια είναι αυτό. Και αλήθεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είχα πει και ότι... στη διαμάχη μου με το Στέργιο Αναστασιάδη ότι ο Βόλος κερδίζει τα Τρίκαλα άνετα. Σαν πόλη λέμε. Ωραία για τα Τρίκαλα. Ο Στέργιος είναι με Τρίκαλα, εγώ είμαι Βόλο. Και εγώ είμαι Βόλο. Και είχε βγει και φίλος. Πρόσεχε, υπάρχει πει, λεπτομέρεια. Είχε βγει φίλος και μου είχε πει ότι βλέπω μπροστά μου με λίγα λόγια. Υπάρχει αλλά λεπτομέρεια. Υπάρχει λεπτομέρεια. Έλα. Είναι δύο πόλεις για διαφορετικές εποχές. Καλά, με Βόλο. Ο Βόλος είναι για το καλοκαίρι, τα Τρίκαλα είναι για το χειμώνα. Πάμε παρακάτω. Εμείς ανεκπομπόμαστε με Βόλο. Ναι. Λοιπόν, Βόλος. Βόλος. Πανετολικός. Τι έγινε. Α, κομπλέ. Πέντε και τέταρτο. Βόλος Πανετολικός. Στην προηγούμενη εκπομπή το έχω δώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μα νοιάζει αστείο στην προηγούμενη εκπομπή. Έχουμε άλλο κοινό τώρα και άλλο πριν. Χ και γκολ γκολ. Ναι. Πόσο χαμηλάς μου το χαλί γιατί μπορούμε να στον Ιχολύπτη είπα. Η επιθυμία σου διατάγει. Τον Ιχολύπτη ευχαριστώ. Έτσι. Βόλος Πανετολικός. Δεν σε ψήνει ιδιαίτερα. Να σου πω κάτι, θα δώσω ελεύθερα γιατί δεν θα παίξω τίποτα. Οπότε. Έλα, αυτά παίξει ξεκόλου. Α, ξεκινάει από τοξίνωση. Δεν λέω. Κατάλαβα πάλι, χθες πήγαμε. Ναυάγιο. Βουλιάξαμε και χθες. Λοιπόν, Βόλος Πανετολικός, εγώ θα πάω. Λοιπόν, ναι. Με
Ναι. Σημειώσω. Όχι, μην πολύ πίσω. Και δεν το αξίζει. Κύριε, να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει. Με άσο και... Και ο Πανετολικός με χάβο αλλάζει. Άσο... Έχουμε γραμμή. Εντυπωσιακό. Θα την πάρουμε. Σιγάρι, Νίκο. Εντυπωσιακό. Θα την πάρουμε τη γραμμούλα. Είμαι, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που δεν ξέρω που είναι. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά είστε. Α, κύριε Αντώνη, τι κάνετε. Σε φοβερή κατάσταση. Ναι, χαρά. Τι λέει, βρέχει έξω. Όχι, σε σκέψεις είναι. Σε σκέψεις. Σε σκέψεις. Ο καιρός έχει φυσιολογικά. Πολύ ωραίο. Γι' αυτό ρε φίλε, η μπλε φιλή έχει επίπεδο. Είναι πολύ ποιητικό αυτό που είπε τώρα. Λογοτεχνικό θα το έλεγα. Σε σκέψεις. Ο καιρός είναι σε σκέψεις. Έλα. Τι είχε το αυτοκίνητο αυτό, δεν κατάλαβα. Τι είχε. Τι είχε το αυτοκίνητο. Σέρβις. Όχι σέρβις. Έβγαλε κάτι ακόμα. Α, για το έβγαλε κάτι ακόμα. Υποψήφια ήταν η ζημιά, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Κύριε, να σου πω κάτι. Εγώ έχω καταλήξει με αυτό το αυτοκίνητο ότι όταν θα χαλάσει και η μηχανή, τότε θα τα αλλάξω. Μας κάνει για να το πετάξεις. Μέχρι. Δεν είναι να το πετάξεις. Τη δουλειά του την κάνει. Αλλά όταν θα χαλάσει και η μηχανή, τότε θα πάρω καινούριο. Ωραία, τέλειο. Τι αμάξι είναι. Πεζό. Ωραία, αμάξι. Ωραία, αμάξι. Πεζό. Δεν λέω μοντέλο, είμαι στα μπαρκάρα. Και έχουμε τίποτα λευκά πόλο. Καλά, κοίτα να σου πω κάτι. Για γαλλικό αμάξι, επειδή θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε από μικρό και γαλλέκος, μπορεί να ακούει κιόλας καλή τώρα, λέει τα γαλλικά αυτοκίνητα, λέει μην τα εμπιστεύεσαι. Και αυτό το αμάξι το είχε ο αδελφός μου. Και τότε ο πατέρας μου του έλεγε μην το πάρεις. Αλλά παραδόξου αυτό βγήκε σκυλί. Τα γαλλικά σκυλιά είναι, ρε φίλε, δεν είναι θεμαμένο. Σκυλιά είναι. Δεν είχαν παλιά τόσο καλή φήμη. Εγώ με ένα Chrysler την έβαλα τα πρώτα χρόνια, ένα Simca Chrysler, ένα σκύλος ήταν. Εσύ κιόλας, επειδή είσαι παλιός, άλλο γαλλικό αυτοκίνητο που είχε ο πατέρας μου, θυμάμαι πολύ πολύ παλιά τώρα, πριν έρθει το Πασό και κάνουμε λεφτά, το Citroën, το Axel. Δεν το θυμάσαι. Μου λέει κάτι, μου λέει. Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Το είχα λατρεία εκείνο το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνο το αμάξι. Ωραία. Ωραίο. Και μετά είχαμε τον Nissan, το Sunny. Έκανα εντάξει, Nissan, Ιαπωνία, εντάξει. Ναι. Και μετά έρχεται το Πασόκ και πήγαμε το καλό. Κάθε 6 μήνες καινούριο, κάθε 6 μήνες καινούριο μοντέλο βγάζουμε. Καλά, ναι, όντως. Εγώ έχω. Να πάμε στα ποδοσφαιρικά, το να γυρίσουμε στο αποδοσφαιρικά. Ναι. Όσον αφορά τον αγώνα με την Τρίπολη, εγώ ξέρεις με ποιο παιχνίδι έχω έτσι στα μπάρι την τον αφορά Τρίπολης. Με την Κουρομπίλια. Ε, με την Κουρομπίλια. Όχι, όχι. Ποιο? Ποιο είναι το έσχος. Με το θα με βρει τον μπροστά μου. Ποιο ήταν αυτό. Κάκος δε φίλε. Κάκος. Στο μέσα στο με το μείον 7 που είχε στο Χαριλάου που είχαμε βγάλει κάτι πανό η δική μας. Ναι. Και αν δεν κατεβούν λέει τα πανό δεν ξεχνάει το παιχνίδι και φάγαμε τέτοιο κρύο φίλε, τέτοιο κρύο. Πώς είχε λήξει εκεί. Είχε μείον 7 φίλε. Και ο Κάκος δεν ξεκινούσε το παιχνίδι δεν κατεβούν τα πανό. Πώς είχε λήξει εκείνο το μάτς. 2-0 φίλε με εκείνη την κολάρα του... Α, του Αουρέλιο. Του Βραζιλιάνου. Ναι. Του Βραζιλιάνου που τον έκανε σέντρα φίλε από την άλλη πλευρά και το πήρε μόνο κόμμα το χώρο. Ο Βλάντα Νίβιτς της σέντρα, έτσι. Μεγάλος Βλάντα Νίβιτς. Μέχρι την είχε βγάλει φίλε, πάντως φίλε, ήταν... Πολύ εργαλείο. Και άλλο ωραίο γκολ με αστέρα είναι το γυριστό του Κόκε στο 1-1. Ένα χρόνο μετά εκείνο είναι. Ναι, πολύ ωραίο. Και το χάτρικ του Τάτσου στο 5-1, εντυπωσιακή νίκη εκείνη του Άρη. Είναι η αλήθεια. Με τον πληρέστε το αστέρα. Με τον πληρέστε το αστέρα, τι να τα λέμε για αυτά. Αλλά δεν έχουν πολλά παιχνίδια, αλλά έχουν πολλές στιγμές. Είναι η αλήθεια αυτές οι δύο ομάδες. Εντάξει, κοίταξε, φρέσκια ομάδα. Είναι. 15 χρόνια δεν έχει που. Όχι, 12 χρόνια έχει που είναι στην Αλφαθενική ο αστέρα. Α, τόσο, αυτό δεν είναι. 12 χρόνια. Και πρόλαβε να κάνει και. Και ονοματάκι. Ειδικά την χρονιά που έπρεπε να πέσει δύο φορές και δεν έπεσε. Καλά, εντάξει, ναι. Και έριξαν τον Ηρακλή. Rising Star. Τι Rising Star. Ο Αστέρας. Α, καλά, ο Αστέρας είναι, φιλικό, πραγματικά φιλικό, δηλαδή. Αγάπη, τι ώρα είναι το φιλικό αύριο. Όπα. Ποιο φιλικό. Όχι, ρε, δεν είναι. Για ποιο μιλάμε. Ναι, είναι φιλικό. Ναι, είναι. Όχι, δεν είναι φιλικό. Όχι, πρόσεξε. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Θα κερδίσω, πάω κάπου αύριο. Εύκολα κιόλα. Εγώ δεν το πιστεύω. Δύσκολο παιχνίδι. Ο Μεγιάδο, ναι. Αυτό είναι απουσία όντως για τον Όφη. Είναι ο μισός Όφη για να ξέρει.
Πάοκ θα βρει πολλούς χώρους θα βρει. Πάρα πολλούς. Δύσκολο παιχνίδι είναι. Ένα Λακιόφι, Ραντώνη, καλή ομάδα είναι τώρα. Δεν είναι τώρα. Δεν παίζουν κλειστά, δεν παίζει κλειστά όχι θα βρει χώρους. Εντάξει. Και όφι θα βρει χώρους όμως. Και αν προσπαθεί να παίξει μια ομάδα που δεν το παίζει να παίξει κλειστά, ναι. Πάλι θα έχει πρόβλημα. Πρόσεξε με, και όφι θα βρει χώρους. Γιατί και ο Πάοκ πίσω είναι. Εντάξει, δεν είναι. Έχει θέματα. Ναι. Και οι δύο έχουν θέματα και οι δύο είναι... έχουν και καλά σημεία. Κοίταξε, για μένα το μάτι είναι 1-3. Γράψτε. 1-3. Εγώ θα σημειώσω ότι είναι πρόβλημα του φίλου Αντώνη. Συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω θα είναι γκολ-γκολ και γκολ γενικά. Γκολ-γκολ και γκολ. Το δικό μας είναι 3-1. 3-1, λέει ο Άντρος. Δύο σκορ μας δίνεις. Λοιπόν, εδώ. Τα κρατάω, θα σημειώνω, θα σε ελέγξω τη Δευτέρα. Πρόσεξε, θα παίζεις μισό ευρώ, δεν δίνεις τίποτα στην αγάπη. Γιατί όποτε μπαίνει η γυναίκα η οποία δεν πάει. Άμα κερδίσεις, δώσε μου, πάρε μου δώρο, δεν κερδίσεις ποτέ, να το ξέρεις αυτό. Δεν είπα τίποτα. Εμπειρία. Μιλάει η εμπειρία, λέει. Ναι, να ξέρεις. Άμα κερδίσεις, θα με δώσεις. Α, το σκίζει. Κοίτα, κρατάει το σκίζει. Δεν δίνεις τίποτα. Κάτσε να τα τσεκάρω τώρα, ακριβές σκορ. Το 1-3 που δίνει λοιπόν ο φίλος ο Αντώνης για το Όφι Πάοκ δίνει 13. Και το 3-1 του Άρη. Και προσέξτε, το ψάχνω γιατί έχουν βάσει τα σκόρ τα οποία αναφέρει και στα δύο παιχνίδια είναι η αλήθεια. Ναι, το 3-1 του Άρη δίνει 14-75, μια διάδα μαζί δίνουν 191 απόδοση. Εντάξει, με τα 90 μου τα δίνεις. Αυτοκίνητο δεν μπαίνεις πάντως. Ξέρετε πώς τα βάλεις, Αντώνη. Θα τα βάλεις στην άκρη. Ξέρετε πώς τα βάλεις. Εντάξει, ένα μεταχειρισμένο μπορεί να το βγάλεις. Άμα περιμένεις, πας το στοίχημα αυτοκίνητο. Αλλά εγώ τη διάδα του Αντώνη, εντάξει, θα την τιμήσω, έστω με ένα ευρώ, ένα ευρώ. Ένα ευρώ, ένα βάζεις, ένα χάνεις. Αυτά είναι τζόκερ, δεν φίλε, αυτά είναι τζόκερ. Εσύ, φίλε, έχασα εξάδα, έχασα το ένα βέβαια, από το μάτς το οποίο το έχασα παρισμένο από την τρίτη πρώτη κουπόνη. Ποιο μάτς? Η Φέγενορ. Φέγενος, την πιάσαμε τη Φέγενορ, εντάξει. Εδώ ρε... Φάγε Young Boys, φάγε τρία προχτές, έκανε αυτό, α, είχε τον προπονητή, αυτό, εκείνο, λέω άσος, φίλε, στους 2-15, άσχημα είναι. Εδώ πιάσαμε τη μάτια στα φίλε, άσο και όβερ. Δεν την ακούμπησα, δεν την πιστεύαμε καθόλου. Το ωραίο με μένα χθες ήταν που πάντω μεταξύ πρόσεξε. Αφήνω την αγάπη σπίτι, σε 10 λεπτά ξεκινάνε τα μάτια των 10. Λέω δεν προλαβαίνω λέω, να πάω σπίτι, θα κάτσω τώρα εδώ πέρα, λέω απέξω 3 δελτία. Και θα ξεκινήσω να πάω στο σπίτι. Και ρίχνω ένα πολύ ρισκαδόρικο με 3 χ. Και λέω ρε παιδί μου, έβαλα πόσο, 1,5 ευρώ έτσι για το χαβάλι. Λέω, δεν αυγούνται, αλλά βάλτα. Λοιπόν, και έδινε 50. Και έχω βάλει χ. Την Ολεξάνδρεια με τη Σεντετιέν. Τι είδες ρε Νίκο. Τη Φερετσβάρος με την Τζεσεκά. Και τη Ρέιτζερς με την Πόρτο. Είναι μέχρι το 60. Είναι 0-0 η Ρέιτζερς με την Πόρτο. Η Τσεσεκά με τη Φερετσβάρος. Και είναι 0 είναι σε Σεντετιέν. Βάζει ο Αλεξάνδρα γκολ 1-1, το ακυρώνει. Και στο τέλος αυτό το παιχνίδι ήρθε 2-2 και μας πρόδωσε ο Σέρτζιο Κοσεϊσάο δηλαδή. Κοσεϊσάο, πολύ λίγα πράγματα. Πω, δεν του Στίβεν Τζέραλντ, δηλαδή πήγε και έχασε. Βρε τόξο. Ποιο ο Κοσεϊσάο. Ναι, φίλε τώρα. Πάπα λίγα για το Κοσεϊσάο. Τα είχατε και τον κόσμο, ρε φίλε. Όχι, είπαμε. Στην πεντάδα είναι πέμπτο. Τα είχατε και στον κόσμο, ρε φίλε τώρα. Σύμφωνα με την αγάπη είναι στου 5 κορυφαίου προπονητέ τη Ευρώπη. Ναι, είναι πέμπτος. Ποιος? Κοσεϊσάου. Κοσεϊσάου. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Συγγνώμη, αλλά... Εντάξει, τον Πάοκ ήταν προπονητής, άλλο προπονητής, άλλο προπονητής. Πιο πάνω του είναι ο Φερνάντο Σάντος, εννοείται. Φερνάντο είναι, καλός προπονητής, ναι, εντάξει. Δάσκαλος. Φερναντάω, ναι. Θέλω μισό μηδέν, του σούπτα βούσκα. Αυτό, τελείως. Δάσκαλος. Πονά τα μάτια σου, αλλά έχεις αποτέλεσμα. Ναι, τα σκέτα. Δεν με πειράζει καθόλου, θέλει. Καλά, ούτε εμένα. Ούτε εμένα. Όπως μου είπε άνθρωπος του Άρη, με αφορμή του Αθηνοπλέ, για το μάτι τη Κυριακή, ποια μπάλα ρε. Το θέμα το πάρει πάμε ηρεμία, λέει, τι επόμενε εβδομάδε. Τώρα μου λέει. Άσε την μπάλα, μου λέει τώρα. Την μπάλα τη δούμε μετά. Πρέπει να κοιτά τι θε τώρα, όχι τι θε μακροπρόθεσμα. Είναι τα φιλικά να παίζει καλή μπάλα. Τα φιλικά. Κοίτα, να σου πω κάτι με τον Πανετελικό, α πούμε, είχα βαρεθεί την ψυχή μου. Σε σημείο που να λέω το χωρί να το πάρει, δεν μπορώ, βαρέθηκα. Δηλαδή, μίλα και εσύ λίγο. Επαγγελματία. Ναι. Και στον αέρα κιόλα. Το οποίο πραγματικά εγώ από το 47 που ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν πιστεύω ότι. Θέλω να μην μπήκαμε στην κάπω έτσι. Αλλά α πω κάτι. Είναι το 2-0. Τελείωσε. Τελείωσε, ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και σε άλλα μα που έπαιζε μπάλα. Με τη Λάρισα, ας πούμε, που είσαι ένα τρομερός, το δεύτερο ημίχρονο με τη Λάρισα. Το δεύτερο ημίχρονο
με τη Λάρισα, εγώ έχω χρόνια να το δω από τον Άρη. Πολλά χρόνια θυμίζει. Πολλά χρόνια αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς αυτό θύμιζε, τι να σε πω τώρα, την ισοπαίδωση της Βαρσοβίας από τους Ναζί. Αυτό. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους είχες βάλει μέσα από την μικρή περιοχή και κάτω τους είχες. Πολύ μεγάλη. Γι' αυτό μια φάση, ένα γκολ, τελειώσαμε. Κλείσε να πούμε τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου. Και σε περιμένω Δευτέρα να ελεγχθείς για τα σκορ τα οποία έδωσες. Α, δεν θα πω τη Δευτέρα, είμαι πρωινό, δεν πηγαίνω Δευτέρα. Ωραία, την Τρίτη θα σε ελέγξω τότε, εντάξει. Οκ. Γεια σου τον Άρα μου, να σε καλά, φιλιά, να σε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πού είχαμε μείνει? Δεν ξεκινήσαμε καν. Βόλος Πανετολικός. Βόλος Πανετολικός. Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω όχι. Αυτό είπαμε αυτό. Άσο και γκολ γκολ εγώ. Άσο και γκολ γκολ. Στηρίζει το Φεράντο. Να περίμενε. Όφι Πάοκ. Όφι Πάοκ. Εγώ είμαι γκολ γκολ και χι. Ναι. Τι χι ρε. Χι. Γκολ γκολ και over 2,5 στον Πάοκ εσύ. Ναι. Ωραία. Πάμε Κυριακή. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Να σου πάμε, θα πάω. Άσο και γκολ γκολ. Θα πάω με πέναλτι. Πήγαινε. Πάντα με τον Άρη ψάχνει κάτι ιδιαίτερο. Αφού σα δίνουν, εγώ φταίω. Πώ θα μα δώσουν, πια φτάνει. Καλό. Φτάνει. Ναι, θα πάω σε πέναλτι. Ναι. Εγώ είμαι άσο και γκολ γκολ. Πάμε Ξάνθη Πανιώνιος Άσο. Εσύ είσαι με πέναλτι, ωραία. Ξάνθη Πανιώνιος Άσο, είμαστε μαζί. Ολυμπιακό Ατρόμητο. Θα πάω. Άσο. Θα πάω. Άσο με... και over. Γκολ γκολ. Εντάξει. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εγώ εδώ είμαι με τον άσο του Παναθηναϊκού, ρισκαδόριος, αλλά μ' αρέσει. Ή άσο ή άσο χ. Εκεί μπορεί να παίξει. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και το γκολ γκολ είναι καλό σημείο. Θα πάω με... Θα πάω με τίποτα, θα αφήσω αυτό το μάτι. Θα πάω με τίποτα. Λοιπόν, τίποτα. Θα αφήνω και... Το τίποτα πόσο δίνει. ΑΕΛ μία τη Δευτέρα. Αλέξης Κούγιας. Anytime Warda. Που το ακύρωσαν γκολάρα και επειδή είναι αυτός που είναι, θα επανέλθει. Αξίζει να το βάλεις ή μην δίνει ένα 10. Τσιγάρε, Warda είναι. Ωραία, ένα 80. Άλσα, κίτρινη όχι, εντάξει, χαλαρό μάτς. Να μου πεις Warda είναι επίσης. Warda είναι. Αυτό τώρα κίτρινη σπίτι του μόνο. Βλέπεις όμως ότι το σκεπτικό μου είναι καλό στον Warda έτσι. Στον Warda. Έχω δικαιωθεί 2 στα 2. Καλά, να σου πω κάτι με τον Warda, δεν θέλει και ιδιαίτερη ανάλυση για να πεις ότι θα φάει κάρτα κατά πάσα πιθανότητα. Το είπατε. Γιατί δεν ασχολούμαι με αυτά τα ειδικά στοιχήματα, αγαπητούρ. Εγώ με τη Λάρισα είμαι με τον άσο της. Είναι εσύ. Α, μία. Κάτσε να σου πω τώρα τι δίνει να σκοράρει ο Warda. 2,95. 2,95. Ωραία, μπράβο. Καλό. Αξίζει το. Εσύ το, τι πες? Τότε ναι, άσου. 1,65. Εγώ πάω με Warda. Στη Δίτσο. Νομίζω τελειώσαμε όλα. Κάνανε χιλάιλα κομμάτια. Και έχει και ντέρμπι την Κυριακή. Α, έχει η City Liverpool. City Liverpool. Τι ώρα είναι, 6,5 νομίζω. Δεν ξέρω. Από τη μία λέω goal goal, αλλά από την άλλη. Από τη μία και από την άλλη. Μην κολλήσει κιόλας, δεν ξέρω. Από τη μία και από την άλλη. Ας να το δούμε χαλαρά. Χαλαρά, τι εννοείς χαλαρά? Ας να το δούμε χαλαρά, να μην έχουμε παίξει τίποτα. Εγώ δεν θα παίξω. Ναι. Οπότε. Φίλος Αντώνης. Αδελφέ μου, άλλη φορά θα το ξέρω. Πήγα την έκανε δουλειά μου πάντως. Εντάξει, πηγαίνω σε δικό μου άνθρωπο, αλλά άλλη φορά για αυτό που μου λες θα σε έχω σε υπόψη. Μου εννοείται, αδελφός Αντώνης. Άλλος Αντώνης αυτός. Και αριανός και αυτός, αλλά διαφορετικό επάγγελμα. Ο άνθρωπος πεπερώνει. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλο είχαμε σήμερα. Πολύ, δηλαδή, πολύ υποτονική εβδομάδα. Και σκέψω, αν ήταν αυτή. Η επόμενη. Τι θα είναι, δηλαδή. Δεν ξέρω, γιατί. Θα σχολιάσουμε στην εθνική ομάδα. Θα όχι. Θα δημιουργήσουμε μια τεχνητή ένταση. Κάτι πρέπει να κάνουμε, ναι. Γιατί? Πρέπει να συνεχίσουν τα γραφεία τύπου Άρη και Πάοκ. Πιστεύω να δημιουργηθεί λίγο ένα μελέ. Όχι, δεν χρειάζεται συνεννόηση βασικά, μπορεί να γίνει εύκολο. Δεν έχουμε κάτι. Κάτι θα βρούμε. Τι παίζει η Άρη Πάοκ τώρα, Γενάρη? Είναι 3-4 μέσα μετά την πρωτοχρονιά. Αλήθεια. 3-4 Γενάρη από εκεί. Τέλεια. Τέλεια. Μπει ο χρόνο με τρέλα. Αχ, τι κάνω. Πλεάδη Βικελίδη. Αχ, φίλη μου, εκείνη η Κυριακούλα, τι ωραία που θα είναι. Πλεάδη Βικελίδη. Αυτή είναι εξωτική έδρα του Άρη. Βεβαίω. Αχ, τι καλά. Και τελευταίο παιχνίδι του Άρη. Και έχει παιχνίδι να μέχρι 22 Δεκεμβρίου, όχι άμα. Θα σου πω, περίμενε. Έχει 17. Ο Άρη παίζει 22 Παναθηναϊκό κάτω.
Α, καταρχάς έχει εμβόλυμη. Πω, χάλια. Πότε? Τι κρίμα. Α, ναι, τι κρίμα. Πέμπτη νομίζω. Πέμπτη και παίζουμε και οι δύο για μέρα. Και για ώρα. Ο Άρης, όχι ρε. Πέντε και τέταρτο Άρης Βόλος. Ναι. Πέμπτη 19. Ναι. 7:30. Πανιόνιος Πάος. Ωραία, Γιώργη. Τέλεια, χάλια. Πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα μας. Υπάρχει μια στεναχώρια. Πάει εκπομπούλα μας. Τώρα με την αγάπη να ξέρετε για το. Γιατί το ισοπαίδευε. 40 μέρες θα περιμένουμε αυτό. Περίμενε. Δευτέρα 23, την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Πάω κατρόμητος 6 ώρα. Γήπεδο Τούμπας. Καλημέρα, Νίκο. Δεν είναι επανέναρξη. Όχι. 23! 23 πότε? Ποιος μου παίρνει με απόκριψη ενώ έχω. 23 πόσο? Νοεμβρίου. Δεκέμβρη! Δεν το κάνω πάλι σε ένα μήνα. Άρα πάνε δύο κομπούλες εκείνη την εβδομάδα. Αυτό σου λέω, ρε Νίκο. Πολύ ωραία. Στρόφαρε λίγο. Ζούμε 20 προπαραμονή και όλα σκοτωμένα. Ο Πάοξ σας φτιάχνει πάλι. Ο Πάοξ σας φτιάχνει. Μια χαρά, γιατί. Μετά. Α, αυτή είναι η τελευταία. Ναι. 23. Πάρα μετά πολύ δεν καλό. Έχουν και ημερομηνίες. Γίναμε. Μετά okay. Εσύ παίζεις με. Ρε, εσύ το πρώτο μάτς είναι. Ναι, όντως. Αυτό σου λέω. Άρης Πάοξ. Α, τι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Λογικά πότε θα είναι όμως. Λογικά. Ανάψουμε και προτεχνήματα για τον νέο χρόνο. Θα είναι πρώτο από το κύκλο του Γενάρη. Πρώτο ή δεύτερο. Πώς πάνε οι ημερομηνίες. Πώς πάνε οι ημερομηνίες. Δεν θυμάμαι τώρα. Α, περίμενε. Μία του μηνός είναι Τετάρτη. Πότε κάνει, κάτσε διακοπή. Κυριακή θα είναι, έτσι. Μπορεί να είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Όχι, πάει πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει διακοπή μία μισή δύο εβδομάδες. Επειδή σου πάει δύο γι' αυτό. Όχι. Πολύ είναι. Ο Άρης έχει κανένα παίκτη στην εθνική. Φετφατζίδη. Κλήθηκε. Κανονικά. Κανονική, γιατί πώς αλλιώς μπορεί να κληθεί. Είχε λίγο διαφορετικά ονόματα μέσα. Όχι, γραφέτηκα είναι μέσα. Ρε, εσύ ποιος με παίρνει με απόκριψη να έχω εκπομπή. Κορυφαίος της Ελλάδας στο τελευταίο του παιχνίδι, παρακαλώ. Μπήκε μέσα και μπήκε τον γκολ. Δε, βαθιά ακούγεσαι. Βαθιά ακούγω μόνο. Γιατί απόκριψη, θα σου πω. Από τράπεζα, να μην το σηκώνεις. Ναι, από τράπεζα 7:30 ώρα. Εμένα. Την ύπουλε, ρε. Δεν με έχουν πάρει ποτέ από τράπεζα. Τέτοιοι είναι, φαντάζω. Ναι, δεν ξέρω. Δεν χρωστάς. Προφανώς και δεν χρωστάω. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος, έχω να σου πω. Σε τράπεζα, γιατί αλλού. Ακούγεται κάτι σε. Σε τι. Σε γιατί εγώ δεν ακούω σήμερα. Γιατί έχεις αμέλα τα ακουστικά σου. Άμα κάνω αυτό. Εσύ. Άμα κάνω αυτό. Νίκο. Τέλειο. Γιώργη. Γιώργη. Όχι, δεν είσαι εσύ ο χολύπτης. Όχι, δεν είμαι εδώ. Δεν κάνει καλά πράγματα σήμερα, δεν ξέρω, δεν είναι συμφόρμα. Ναι. Είναι λίγο υποτονικός κι αυτός. Έτσι. Θα πάει να δουλέψει σε μουσικό. Ειλικρινά. Ο κολλήτης μας είναι ο Τζανής Σταυρακόπουλος. Πραγματικά. Σήκωσε τον αέρα τώρα, έτσι, κατά πάτια. Ναι, ποιος είναι. Μα και πες ναι, ποιος είναι. Όχι, δεν σηκώνω τίποτα. Μπορεί να είναι από αυτά που χρεώνουν, μην το σηκώσεις όντως. Και χτυπάει τρεις φορές, όχι παραπάνω. Την τέταρτη, Χριστοπαναγία θα ακούσει. Τι να είναι αυτό. Δεν βρίζουμε Χριστοπαναγία, όχι, είπαμε δεν το βρίζουμε. Εγώ γενικό, με έχεις ακούσει ποτέ να βρίζω. Εσύ δεν πιστεύεις ότι πρέπει να βρίζω. Άλλο αυτό. Είσαι άθεη. Δεν είμαι άθεη. Τι είσαι. Δεν μου αρέσει να διαφημίζω. Να φοράω 700 κομποσκίνια. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Καλά εννοείται αυτό. Καλά εννοείται αυτό. Τα κομποσκίνια γιατί σε ενοχλούν. Με εκνευρίζει που φοράνε. Είναι το μοναδικό πράγμα που σε εκνευρίζει στον κόσμο, αλλά τα άλλα πραγματικά τα αποδέχεσαι με απόλυτη ηρεμία. Άντε Νίκο, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Φτάσαμε, ναι, γιατί σήμερα είσαι ένα πραγματικά ταλαιπωριά. Τι λες μόνο που σου κάνω ολόκληρο πρώτο μισάωρο με μουσικό ραδιόφωνο. Αναπαράσταση, τι γίνεται. Μόνο σε έκανες. Τι εγώ τι. Τι λες μωρέ, μη με εκνευρίζει τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ποιος ξέρει. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει. Στοιχηματίστε τώρα. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα. Πόσο δίνει να είμαστε. Δεν θα είμαστε. Α, τώρα παίρνουν εμένα. Δευτέρα. Αχ, είμαστε στον αέρα. Γιατί παίρνετε, τέλος πάντων. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Κατάλαβες με την απόκριση. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ 24 με την κυρία Γαβριλίδου. Έτσι, καλά τα είπαμε και σήμερα. Πιο χαλαρά. Σας βλέπουμε και εσάς πολύ χαλαροί είστε. Άμα δεν έχει γκρίνια, δεν ασχολείστε με τίποτα. Εντάξει. Ναι, και πρόσεξες ποια είναι η λεπτομέρεια. Όταν ασχοληθήκαμε αθλητικά, δεν πήγαμε. Στο είπα. Δεν είναι για αθλητικά. Είναι για άλλα. Φίλε Γιάννη, δεν έχει τελειώσει ακόμα η εκπομπή. Δεν κλείσαμε ακόμα. Από Δευτέρα επιστρέφουμε και πάλι λίγο μετά τις 6:30. Λογικά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.